Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Εγώ είμαι καλά, πολύ καλά. Αποφάσισα να σας κάνω poll για να ρωτήσω και τη δική σας γνώμη, έτσι ώστε να ξέρω τι θέλετε να δείτε από εμένα, τι ζητάτε στην ουσία να δείτε. Και με βοηθήσατε πάρα πολύ και αποφάσισα μέσα από συμφραζόμενα, γιατί κάποια πράγματα τα είχα κάνει από αυτά που μου ζητήσατε, να σας κάνω μια ιδέα η οποία μου δόθηκε από μια subscriber στο YouTube. Είναι να κάνουμε ένα βίντεο με τις αγαπημένες μου παλέτες. Και έτσι αποφάσισα να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα έχει τις πιο οικονομικές αγαπημένες μου παλέτες που κατά τη γνώμη μου μπορείτε να πάρετε και να έχετε μόνο αυτές αν δεν είστε επαγγελματίες, ή και αν είστε επαγγελματίες επίσης μπορείτε να έχετε μόνο αυτές και να είστε πλήρως ικανοποιημένοι με αυτό που έχετε. Πάμε να δούμε τι σας έχω. Και ξεκινάω με κάποια προϊόντα τα οποία είναι υπερβολικά οικονομικά και θα καταλήξω στα λίγο πιο ακριβά στην πορεία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω μαζί μου όλες τις City Mini Palette της Maybelline. Θέλω λίγο να τα δείτε αυτά, γιατί δείτε χρώματα, δείτε αποχρώσεις, δείτε glitter. Δηλαδή, πραγματικά για μένα είναι τόσο οικονομικά που μπορείς να τα πάρεις όλα. Έχει και άλλες αποχρώσεις, δείτε και αυτά. Αυτά κι αν είναι τέλεια. Και η απόδοσή τους είναι εκπληκτική. Δείτε εδώ. Για μένα αυτή η παλέτα σου χρειάζεται, που είναι όλα τα nude σου χρώματα, όλα μα όλα, είναι η City Mini Palette, η Matte About Town. Αυτή η παλέτα είναι ό,τι καλύτερο για να έχεις τη συλλογή σου και μπορείς να τη συνδυάσεις. Αυτή είναι εδώ, με τα Rooftop Bronzes, η οποία παλέτα αυτή έχει όλα τα bronze, ας πούμε αυτά, τα βάζεις και για highlight άνετα. Δείτε εδώ απόδοση, δηλαδή εντάξει. Top. Και η πιο ακριβή από αυτές εδώ τις παλετάρες που σας έδειξα κάνει 8,70, δηλαδή πραγματικά, και μπορείτε να τις βρείτε και με 7, δηλαδή κάποιες είναι πιο οικονομικές, αλλά αξίζει να τις έχετε όλες πραγματικά, δηλαδή αν θέλετε να παίξετε με τα χρώματα και τόσο οικονομικές που είναι, για μένα πάρτε τις όλες αξίζει να είναι στη συλλογή σας. Θα συνεχίσω με μία παλέτα η οποία για μένα είναι μοναδική, γιατί είναι η παλέτα που με πέρασε στο διαγωνισμό της Maybelline New York και πραγματικά δεν τη δείχνω για αυτό το λόγο, αλλά έχει μέσα χρωματάρες και αποδοσάρα. Αποδοσάρα, το ακούσατε, αποδοσάρα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ που είναι η Lemonade Craze. Αν θες να παίξεις με χρώματα και λίγο πιο καλοκαιρινά και λίγο πιο φθινόπωρο, όλα αυτά συνδυάζονται τέλεια μαζί. Εδώ πάμε καλοκαίρι προς φθινόπωρο, αλλά μπορείς να συνδυάσεις, ας πούμε, καφέ με το φούξ. Θα βγει τέλειο, τέλειο. Και όλα αυτά πραγματικά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για highlight και για bronze. Είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτή εδώ η παλέτα έχει... Πόσο λες? Έχει 7 ευρώ και 30 λεπτά. Yeah! Είναι τόσο μα τόσο οικονομική και τόσο μα τόσο τέλεια. Συνεχίζω με μία ακόμα παλέτα της Maybelline και τελειώνω με τη Maybelline. Τι να κάνω ρε παιδιά, αφού έχει τόσο ωραίες και οικονομικές παλέτες, τι να κάνω, όχι πείτε. Εγώ φταίω? Όχι, δεν φταίω. Και είναι η Pink Edge, την οποία πραγματικά μπορείς να πεις ότι είναι ένα dupe της Huda Beauty, αλλά νομίζω έχει βγει πριν από τη Huda Beauty. Για μένα έχει τέλεια χρώματα. Εδώ σας παρακαλώ δηλαδή. Δείτε εδώ. Έχει ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις ένα ροζ μακιγιάζ, nude ροζ, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτη. Εδώ για να κάνεις σβήσιμο με μολύβι, να το μεταφέρεις στο φούξ, στο ροζ αυτό, το σάπιο μήλο. Έχει ρουζ, έχει highlight, δηλαδή δεν θέλεις τίποτα άλλο. Γενικά οι παλέτες της Maybelline είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στις παλέτες της. Θα συνεχίσω με κάτι που δυστυχώς δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά πολύ πιθανόν να μπορέσετε να το πάρετε από κάποιο site. Δυστυχώς περνάει τελωνείο. Εγώ τα είχα πάρει όταν πήγα Αμερική,
αλλά δεν μπορώ να μην δεν σας τη δείξω αυτή την παλέτα. Δεν μπορώ να μην δεν σας τη δείξω. Και μιλάω για την California Love από Colourpop. Δείτε εδώ χρώματα. Αυτά τα pressed glitter, τι να πω. Να πω για αυτά τα τέλεια. Τι να πω. Εντάξει, το glitter δεν υπάρχει. Αυτό το glitter δεν υπάρχει, πραγματικά. Που κάνει έτσι, τρίχρωμο. Τι να πω. Αν πάτε στην Αμερική, εάν θέλετε να ψωνίσετε από Colourpop, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Πάντως αυτή την παλέτα, την θέλετε, την αγαπάτε, την λατρεύετε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω άλλα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Και δείτε τι τέλεια συσκευασία. Είναι λες και έχει highlight η συσκευασία. Την αγαπώ. Αγαπώ την Colourpop γενικά. Και αυτή έχει 18 δολάρια. Μόνο 18 δολάρια. Ναι, καλά άκουσες. Συνεχίζω με μια παλέτα που σας έχω δείξει τελευταία αρκετά. Γιατί επίσης είναι μια παλέτα που μπορείς να την πάρεις και να έχεις όλες τις καφέ, μα όλες τις καφέ αποχρώσεις που μπορείς να φανταστείς στο κεφάλι σου. Και μιλάω για την La Roque Pro, η οποία έχει και ροζ βέβαια μέσα και κίτρινο και πορτοκαλί. Έχει αυτές τις τέλειες αποχρώσεις. Εδώ τα δύο τεράστια highlight που όχι λαμπυρίζουνε, σας στέλνουνε αλλού, στο Θεό σας στέλνουν. Είναι αυτή εδώ και τα τέλεια pressed αυτά εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα, πάρα πολύ ωραία παλέτα. Η οποία βγαίνει στα 21 ευρώ. Ταξίζει τα λεφτά της όσο τίποτα άλλο, τίποτα πραγματικά. Και έχει μέσα και ροζ αποχρώσεις, δηλαδή μπορείς άνετα να μην πάρεις μια ροζ παλέτα επειδή έχει τόσες αποχρώσεις μέσα. Είναι τέλεια. Και αυτήν τη χρειάζεσαι. Γενικά χρειάζεσαι πολλές παλέτες, με μένα μαζί. Εγώ χρειάζομαι μάλλον, εσύ δεν χρειάζεσαι. Εσύ χρειάζεσαι να πάρεις λίγες και καλές. Αν αγαπάς τις matte αποχρώσεις, αν δεν θέλεις πολύ glitter και πολύ φασαρία, αλλά θέλεις τα χρώματα, this is your favorite palette. Και τι είναι? Είναι της Beauty Bay, η Bright Mattes. Και έχει όλες, μα όλες αυτές τις matte αποχρώσεις. Περιττό να σας πω πόσα μακιγιάζ έχω κάνει με αυτή την παλέτα, πόσα μακιγιάζ. Έχει και κάποιες καφέ, δηλαδή έχει καφέ γκρι μαύρο, πάει, δηλαδή έχει και κάποια νουτ, αλλά κυρίως είναι χρώμα. Αν ασχολείσαι με το μακιγιάζ και γενικά κάνεις colorful makeup, cut crease και τέτοια, είσαι από τους ανθρώπους που πρέπει να έχει αυτή την παλέτα στη συλλογή του. Να σου μιλήσω για αυτό το fuchs, να σου μιλήσω για αυτό το πορτοκαλί. Γιατί να σου μιλήσω, κάτι ακούμπησα. Το μαύρο μάλλον, δεν πειράζει. Να σου μιλήσω για αυτό το λαχανί που φωσφορίζει. Γιατί να μιλήσω. Όχι πες μου. Δεν είναι η καλύτερη παλέτα με χρώματα που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Και κάνει μόλις 23 ευρώ. Και τη θέλεις και την αγαπάς. Τι θέλεις. Αυτό είναι. Γενικά σήμερα είναι το μότο ότι θες όλες τις παλέτες, αλλά μην τις πάρεις όλες. Αλήθεια, εντάξει. Είμαι υπερβολική. Το παραδέχομαι. Για να μην λέτε ότι δεν σας λέω. Συνεχίζω και θα σας δείξω μία παλέτα που για μένα ξεκίνησε ο πειραματισμός με το μακιγιάζ. Δηλαδή να αρχίσω να βάζω λίγο περισσότερο χρώμα, να αρχίσω να πειραματίζω λίγο πιο πολύ, να κάνω κάτι διαφορετικό, να βλέπω στο Instagram κάποια και να το δοκιμάζω. Και για μένα αυτή η παλέτα αξίζει πολλά. Και μιλάω για την Swear By It, η οποία έχει όλες αυτές εδώ τις nude αποχρώσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα nude αποχρώσεων που έχει μέσα και μπορείς να παίξεις άνετα. Επίσης συνδυάζει και τα shimmer και τα χρώματα. Όλο αυτό μου κάνει φθινόπωρο full. Και νομίζω για το φθινόπωρο είναι η πιο ωραία παλέτα που μπορείς να αγοράσεις. Μπράβο στην NYX, μπράβο στην απόδοση που έχεις σαν παλέτα. Αν θες να ξεκινήσεις σαν αρχάριος make-up artist, σου αξίζει να πάρεις αυτή την παλέτα, γιατί πραγματικά δίνει
ό,τι είναι να σου δώσει. Και αργότερα εννοείται μπορείς να επενδύσεις και σε πιο colorful, όπως είδαμε την προηγούμενη. Και αυτή η παλέτα αξίζει τα λεφτά της full, γιατί είναι στα 43 ευρώ. Είναι μια οικονομική παλέτα για το πόσα χρώματα και πόσο καλή απόδοση έχει. Και πιστεύω ότι αυτό που σας είπα, ότι για να ξεκινήσει κάποιος μακιγιάζ, όπως ξεκίνησα εγώ με αυτήν και την αγάπησα, είναι ό,τι μα ό,τι πιο τέλειο υπάρχει. Το άφησα για το τέλος. Δεν είναι... δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω, για αυτήν εδώ την παλέτα. Αν δεν την έχεις... Βασικά, αν είσαι make-up artist, σίγουρα την έχεις. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν την πήρε αυτή την παλέτα. Και μιλάω για την παλέτα του James Charles σε συνεργασία με τη Morphe, η οποία είναι... Τι να πω για αυτή την παλέτα. Τι να πω για αυτή την παλέτα. Η παλέτα μιλάει από μόνη της. Μιλάει. Σου μιλάει και σένα. Λοιπόν, εδώ ό,τι βλέπεις είναι color και εδώ ό,τι βλέπεις είναι άστο. Λοιπόν, τέλεια highlights, σκιές που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις σαν highlights. Τέλειες αποδόσεις, τέλεια χρώματα. Επίσης είναι μια παλέτα η οποία με βοήθησε στο ξεκίνημά μου πάρα πολύ. Θέλετε να κάνουμε swipe? Τι να σας κάνω, το κοκκινάκι, το πορτοκαλί. Πάρε και λίγο μπλε. Και δες εδώ, τα βασικά σου χρώματα. Πάμε να σας κάνω και λίγο τα shimmer. Εντάξει. Εντάξει, είναι άντε γεια η παλέτα. Είναι άντε γεια. Επίσης είναι μια παλέτα που μπορείς να πάρεις και να μην πάρεις άλλη ποτέ στη ζωή σου. Τη θεωρώ τέτοια παλέτα. Απλά εγώ είμαι σπάταλος άνθρωπος και παίρνω πολλές, όπως βλέπεις. Αλλά εντάξει, είναι και η δουλειά μου. Εκεί πάει η δικαιολογία. Δεν ξέρω στη δικαιολογία. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, να πατήσετε ένα like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και επίσης, αν σας αρέσουν αυτού του είδους τα βίντεο, να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια, για να ξέρω και αν είναι μπορούμε να κάνουμε μια φορά το μήνα και να τα χωρίζουμε σε κατηγορίες. Τα αγαπημένα μου κραγιόν, τα αγαπημένα μου, οι αγαπημένες μου παλέτες, τα αγαπημένα μου bronzing. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Αρκεί να μου πείτε ότι σας αρέσει αυτό το είδος το βίντεο. Σας φιλώ, καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.